Πάει κι αυτός. Κρίμα, ήταν ο παλικάρι. Να ζήσουμε αν το θυμόμαστε. Είσαι λόγου μας, κουμπάρα. Πάρ' το όλο αριστερά, θα βρεις την κόχη. Βρήκες. Πού είμαι! Πού με πάτε! Άντε, ανεβάστε την εμπάνω. Βάλτε την να εξαπλώσει. Στο κρεβάτι μου βάλτε την. Αν θες νυχτικό και παντόφλες, δεν σου δίνω. Έλα, σιγά σιγά. Αφήστε με! Αφήστε με να πω ένα μυρολόι! Αφήστε τη γυναίκα να πει ένα μυρολόι. Δικό της άνθρωπο έδωσε. Αφήστε, θα την πάω εγώ τη γυναίκα μου. Έλα, αγάπη μου, κουράγιο. Πού να το βρω το κουράγιο. Πού να το βρω. Πού πέταξες, αϊτέ μου. Πολύ βαριά το πήρε. Έχει με το δίκιο της. Ήταν νέος. Κρίμα, ρε γάμο του. Πόσο ήταν, βρε παιδιά. Κοίτα να δεις. Είμαι εγώ πόσο είμαι, δεν θα ήταν αυτός. Α, όχι, ήταν νέος. Κάθομαι και σκέφτομαι. Τι σου είναι η ζωή. Α. Ένα τίποτα είμαστε. Αφρός. Ψέματα. Εκεί που πήγε ο συγχωρεμένος, κάποια μέρα όλοι εκεί θα καταλήξετε. Ένα τίποτα είμαστε. Αφρός. Για πες, βρε Τζόνι. Γιατί ακόμα δεν έχω καταλάβει. Πώς ακριβώς έγινε το κακό. Ήταν ένα ήσυχο ζεστό μεσημέρι. Φυσούσε ένα ελαφρύ αεράκι σαν γύφτος και τα φύλλα στις κουρμαδιές θρόιζαν. Τα τζιτζίκια είχαν αρχίσει τις μεσημεριανές τους καντρίλες. Στον ουρανό σμήνοι από αγριόχινες αποδημούσαν για βορειότερες χώρες. Στο σπίτι του Αχιλλέα επικρατούσε γαλήνη. Καθόμασταν... Να, έτσι καλή ώρα. Η μάνα μου είχε βγει να ψωνίσει. Εγώ είχα αράξει στο δωμάτιό της. Ο Αχιλλέας και η Φλόρα ήταν στο σαλόνι. Είχε έρθει και ο Φωτάρας. Καθόντουσαν και λέγανε αηδίες. Μια χαρά σε βλέπω, Μπατσανάκησα! Αχ, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Πήγα και στο γιατρό σήμερα και μας βρήκε και εμένα και το μωράκι μια χαρά. Και εσύ όμως, γαμπρέ μου, πού σου να μην σε ματιάσω. Ανανεωμένο σε βρίσκω. Σου έκανε καλό ο γάμος. Δόξα τω Θεώ, κουνιάδε μου! Σε κάποια στιγμή πάει ο Βλάχουρας προς νερού του. Με τα συγχωρήσεως. Εγώ είμαι ακόμα μέσα. Η Φλόρα με τον Αχιλλέα μόνη του στο σαλόνι. Λοιπόν, τι άλλο σου είπε ο γιατρός. Μου πει να προσέχω, να μην τρομάζω και κάνω απότομες συσπάσεις. Να μην τρομάζεις. Ποιος ο λόγος να τρομάζεις. Και ξαφνικά, μέσα στη σιγαλιά. Παναγία μου!
Τι έγινε, μας πιάσανε! Γεννάω! Γεννάω! Τι είχε γίνει? Ο Κυραριστίδης έκανε πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αμάν και αυτός ο άνθρωπος! Τι τον κρατάτε σπίτι! Δώστε τον σε ένα μουσείο να τον γνωρίσουν και οι νεότερες γενιές! Ένα τίποτα είμαστε. Αφρός. Τι είχε πάθει ο γέρος? Κάτι δικά του, γκομενικά. Τρέχουμε ο Αχιλλέας κι εγώ και τον καλμάρουμε κάπως. Φεύγει ο Αχιλλέας, πάει να δει τι κάνει η Φλόρα. Και εδώ... υπάρχει το πρώτο κενό. Τι συνέβη όσο ο Αχιλλέας ήταν μόνος του? Ηρέμησε, Φλωρίτσα μου. Μόλις νιώσεις καλύτερα, μίλα μου, ε. Αχ, είσαι τόσο κοντά. Βρε, Παύλο, δεν πετάγεσαι? Ναι, ναι, ο μπαμπάς δεν είναι καλά. Του σάλεψε. Βούτυξε μια καραμπίνα, πήγε ψυχή μας στην Πούλουρη. Ωραία, εντάξει, περιμένω. Κάτσε, πρωτού συνεχίσεις. Τι θα πιούμε? Ένα ουισκάκι τραβιέται. Παιδιά, εγώ λέω να συνεχίσουμε τα κονιάκ. Μην τα ανακατέψουμε. Εσύ, Μιχαλάκη. Ένα τίποτα είμαστε. Αφρός. Συνέχισε, σ' ακούω. Και που λέτε, μόλις αφοπλίζω τον Μπαρμπαριστίδη, πάω στο σαλόνι. Μα, εντάξει, τον αφόπλισα. Τον πλάκωσα και στα βάλι μου, είναι σε καταστολή. Έλα. Ένα τσιγαράκι μετά τη σύγχυση τραβιέται. Πω, χάλια είναι το χρώμα σου. Αυτό που λένε η χλωμάδα του νεκρού. Αχιλλέα! Αχιλλέα! Φώτη μου, τι πάθαμε! Τι τρέχεις, συμπέθερε! Ο Αχιλλέας, σαν ψηλό τέσσερι. Μήπως τραβοκατάπιε? Η Φλόρα είναι γυναίκα του. Είμαι υποχρεωμένος να της το πω. Ποιος είναι? Φλωρίτσα, πώς είσαι? Πώς να είμαι? Θα με ξεκάνει καμιά ώρα, παλιά ο καιρός. Ρε γαμώ, το θέλω να σου πω κάτι, αλλά θα μπήξεις τις φωνές. Γιατί να μπήξω τις φωνές, λέγε. Πάμε στοίχημα ότι άμα σου πω αυτό που έχω να σου πω, θα πάθεις ιστερία. Δεν θα πάθω ιστερία, λέγε. Ναι, καλά. Εσείς οι γυναίκες ολολόγια είστε. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Άντε, Θεός χωρέστον. Αιωνία του η μνήμη. Λευτεριάς λίπος, μα η πρώτη νεκρή. Μιχαλάκη, μπειρά. Ένα τίποτα είμαστε. Με αυτό. Για λέγε, λοιπόν, παρακάτω. Πού είχα μείνει? Εκεί που η Φλόρα έπαθε ιστερία. Δεν έπαθε τελικά. Τόσο ρε κρίμα. Γιατί ο Φωτάρας τον συνέφερε τον Αχιλλέα. Τον κουβαλάμε στο κρεβάτι. Αχιλλέα μου, πώς είσαι? Δεν είμαι καλά. Δεν έχει τίποτα. Η γλώσσα του ροδαλή, το μάτι του ολοζώντανο. Και η μύτη του υγρή. Τι ξέρεις εσύ, ρε Κομπογιαννίτη, δεν μου σχάρει ο άνθρωπος. Ρε παιδιά, ένα γιατρό. Να φωνάξουμε ένα γιατρό. Γιατί δεν μου το λέτε τόση ώρα? Ένα γιατρό επιγόντως. Επιγόντως ένα γιατρό. Καλησπέρα. Άσε το διάλο. Δεν ζητάγα κάτι άλλο. Τι γίνεται, πώς είναι ο Κυραριστίδης? Άσε το Κυραριστίδη, προηγούνται τα επίγοντα. Άντε, τελείωνε, βαρέθηκα. Μας έπρεξε στις λεπτομέρειες. Καλά σου λέει, έλα στο ρεζουμέ. Ένα μην το ξαναπείς, θα τη φας την ανάποδη. Τα βλέπεις, μας έχεις δημιουργήσει εκνευρισμό. Συντόμευε.
Συντομεύω. Εξετάζει ο γιατρός τον Αχιλλέα, το βρίσκει μια χαρά. Μια χαρά τον βρίσκω. Μήπως έφαγε κάτι και τον πείραξε. Όχι, ο καημένος, δεν προλάβαμε να φάμε. Όπα, παιδιά! Τώρα το θυμηθήκα. Όταν τον βρήκα τέζα, έτρωγε μια σπανακόπιτα. Χορτόπιτα ήταν. Την έφερε ο Φώτης. Κάποιος την έδωσε. Ας τον αφήσουμε να ηρεμήσει. Mm. Θα του γράψω κάτι για το στομάχι. Βγαίνει ο γιατρός έξω. Και εδώ... υπάρχει το δεύτερο κενό. Τι συνέβη όσο ο γιατρός ήταν μόνος του. Μια χαρά είναι. Σε συχνοκατούριμα. Δεν μου δίνεις κανένα χάπι, δόκτωρ. Αχ, σκοτωδίνη του ήρθε. Ταράχτηκε ο κακομοίρης με την τουφεκιά του τρελόγερου. Mm. Συμπέφερε, μπορώ να σου πω μισό λεπτό. Τι θες, μωρέ, και εσύ μέσα σ' όλα. Λέγε. Όχι εδώ, έλα έξω. Άμα είναι μαλακία θα σε βαρέσω. Σ' ακούω. Ο ντόκτορ δεν μου φαίνεται και πολύ καλά. Τι διάολο περονόσπουρος έπεσε. Γιατρέ! 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 Είσαι καλά! Δεν είναι. Έτσι τον χάσαμε το Λεβέντη. Από τι πήγε τελικά. Άλλοι είπανε από ανακοπή. Άλλοι. Εγώ στην κηδεία άκουσα κάτι για δηλητηρίαση. Όχι καλέ, τι δηλητηρίαση. Εγώ έμαθα από δικό του άνθρωπο. Είχε εκγενετής πρόβλημα. Ήταν, σου λέει, καταδικασμένος. Ήταν ζήτημα ημερών. Έπρεπε να του βγάλουν τα άντερα να τα στείλουν για εξέταση. Άντε καλέ που τον ξεντέριαζαν τον άνθρωπο, σαν κατσίκι. Πώς είσαι, κορινάκι. Πώς να είμαι. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και νηστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν. Σώπα, σώπα. Κι εγώ να σου πω. Έχω μια λιγούρα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ περίμενα ότι θα μας τραπεζώσουν μετά την κηδεία. Κι εγώ πιστεύω ότι μια ψαρόσπα την τρώγαμε. Εμείς στο χωριό μετά τις κηδείες κάνουμε ωραία τσιμπούσια για το συγχώριο. Μα και η μάνα του, η γουρούνα, δεν τράπηκε λιγάκι. Ένα γιο είχες, μωρή. Μια φορά το κηδεύεις. Κάνε ένα τραπέζι. Ρε παιδιά, δεν παραγγέλνουμε κάτι ή μήπως δεν είναι σωστό. Όχι ρε, δεν είναι σωστό. Εκτός, αν πάρουμε τίποτα έτσι για το τσιγάρο. Με το τηλέφωνο να παραγγείλουμε. Μήπως αν μείνουμε νηστικοί, θα τον φέρουμε πίσω τον Παύλο. Πίσω δεν τον φέρνουμε! Πίσω δεν τον φέρνουμε! Για κοκορέτσι τι λέτε. Αυτή η ξανθιά, τι του είναι του μουστακαλί. Πάψε, παρακολουθώ. Πού έχουν πάει οι άλλοι. Τέταρτη φορά που ρωτάς, είπαμε σε μια κηδεία. Γιατί πέθανε κανείς. 100 φορές το έχουμε πει αυτές τις μέρες. Ο Παύλος, ο γιατρός σου. Α, ο Παύλος, ο γιατρός μου. Το θυμάσαι. Όχι. Τότε τι καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Πέθανε ο γιατρός μου. Και τώρα τι θα απογίνω εγώ. Μη φοβάσαι, δεν διατρέχεις κανένα κίνδυνο. Μήπως πέθανα εγώ και δεν μου το λέτε. Έννοια σου, κι άμα έρθει εκείνη ευλογημένη ώρα θα τρέξω πρώτη να σου το πω. Αν τη σκαπουλάρει στη γέννα. Μπα που να φας τα λυσακά σου. Καλά εντάξει, εμένα δεν με χωνεύεις. Το καημένο το εγγονάκι σου, δεν το λυπάσαι καθόλου. Γιατί να το λυπηθώ, αφού δεν είναι του γιού μου. Αυτό να μου πεις. Τι. Τι είπες. Πάψε, παρακολουθώ. Δεν θα αντέξω. Θα σκάσω. Έφαγες πολύ κοκορέτσι. Κοκορέτσι, βρε. Απ' τη
στεναχώρια μου θα σκάσω. Τι με κοιτάς έτσι. Βάλε μου λίγη σόδα. Αγάπη μου, πάμε να πλαγιάσουμε. Μα τι άνθρωπος είσαι εσύ. Τσίπα δεν έχεις απάνω σου. Με βλέπεις έτσι καταρακωμένη, βουτυγμένη στο πένθος. Και σένα το μυαλό σου στο κρεβάτι. Συμπάθαμε. Χάθηκε ο παλίκαρος. Ήσαμε εκεί πάνω. Και εσύ έχεις όρεξη για κολασίες. Η ζωή συνεχίζεται. Σκασμός! Που θα μου πεις και παροιμία. Τι θα έλεγες για να ξεσκάσεις, να πηγαίναμε ένα ταξιδάκι του Μέλιτος. Ναι, για ταξιδάκι του Μέλιτος είμαι εγώ τώρα. Τι εννοείς? Να πηγαίναμε μία εκδρομούλα, όπου σ' αρέσει, παράδες έχουμε, να δούμε άλλα μέρη, να ξεχάσεις και τον Παύλο. Ποιο Παύλο? Α, τον Παύλο. Μα τι είναι αυτά που λες, ξεχνιέται ο Παύλος. Θα που λες δηλαδή να πάμε? Όπου γουστάρει η γυναικάρα μου. Μπορώ να μη σ' αγαπάω? Όχι, πες μου. Και να θέλω να μη σ' αγαπάω. Μπορώ? Θέλω κάπου ήρεμα, αλλά όχι απομονωμένα. Κοσμοπολίτικα, αλλά όχι πολύπολα. Εξωτικά, αλλά όχι φορκλάδο. Στο καλό σου. Με έβαλες έννοιες. Σι, σι. Ασπέτο ντομάνι. Σόνο φελίτσε. Μόλτο φελίτσε. Σε ποιον μιλάς τέτοια ώρα? Non posso parlare più. Buonanotte. Ο μαφιόζος ήτανε. Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι για τον Τζίτσερο. Τι σου λέγε? Τίποτα, κάτι δικά μας. Αύριο το βράδυ θα είναι εδώ. Οχ, οχ, καλώς τα δεχτήκαμε. Με τον άλλο μέσα τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Πρόβλημά του. Έρε τι μας ξημερώνει. Άσε, μην το ταράξω νυχτιάτικα. Δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα. Ούτε κι εγώ. Σκεφτόμουν το Μακαρίτη τον Παυλάρα. Εγώ δεν μπορούσα να χωνέψω. Καλά τα κοκορέτσια, τις γαρδούμπες, τι θέλαμε. Κι όπως ξαγρυπνούσα, το φιλοσόφισα το θέμα. Και κατέληξα σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Και δεύτερον, τι είναι η ζωή μας? Μια βόλτα. Ένα τσιγάρο. Που δεν το γουστάρω, κι όμως το φουμάρω. Ακούω. Άκου και σημείωνε. Μόλις γύρισα από τον γιατρό. Το υπερηχογράφη με έδειξε πως το μωρό είναι αγόρι. Τι είμαι εγώ, ρε! Τι είμαι εγώ! Και ένα όλο το τετράγωνο, το πέτυχα το γιο! Έλα, ρε! Ναι. Πού το ξέρεις? Έκανε ηχογράφηση της σωστός ο γιατρός και είπε ότι είναι αγόρι. Πώς καταλαβαίνω γιατρός, ρε, είναι αγόρι κορίτσι. Πώς το καταλαβαίνει, ρε. Φαίνεται στο βίντεο το τσουτσούνι. Πετάχθηκε ένα μαρκούτσι, τρόμαξα οι νοσοκόμες. Άντε, σπίδι, άντε πάλι. Τώρα είσαι ένα στα δύο. Αν κάνει και η κυραφλώρα, γιο. Γιατί μου το θυμίσεις αυτό τώρα, ρε. Πώς, παιδάκι είναι κι αυτό. Να δεις που κι αυτό αγόρι θα βγει. Δύο παλικάρια θα μεγαλώνουν στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη.
χωρίς να ξέρουν ότι είναι. Blood brothers. Ρε, εδώ λέμε δεν θα ξέρουν ότι είναι αδέρφια. Λες να μαθευτεί ποτέ η αλήθεια. Μπα. Φοβάμαι πως μια μέρα ο μικρός Μητρόπουλος θα μου χτυπήσει την πόρτα. Ποιος τρίβολος είναι τέτοια ώρα. Τελή! Τελ! Α, εσύ, τήρησε αυτό το σπίτι. Καλησπέρα σας. Είστε ο κύριος Παπαδήμας. Εσύ ποιος είσαι. Ο κύριος Σαλέκος Παπαδήμας. Ναι ρε, τι θες. Πατέρα! Είσαι ο... Τι συμβαίνει, Αλέκο. Τίποτα, τράβα στην κουζίνα, θα σε εξηγήσω μετά. Ποιος είναι ο... νεαρός, να τον πω. Καλησπέρα σας. Είστε η κυρία Παπαδήμα. Είμαι και φαίνομαι. Η κυρία Σωσό Παπαδήμα. Για μισό λεπτό. Για κάποιο. Και εσύ. Ψηλά, ψηλά. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Έχετε την ίδια γουρουνόφατσα. Τι είναι αυτά που λες, ρε Σωσό. Έτσι κι αλλιώς, όλα τα γουρούνια μία φάτσα έχουν. Μαντάμ, είμαι γιος του ανδρός σας. Με φώναξε κανείς. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν ήταν ανάγκη να τσακιστείς να έρθεις. Αλέκο, Σωσό, τι τρέχει. Τι έχετε πάρει κι είστε έτσι. Μπράβο σας, και εμένα δεν μου δίνετε. Καλησπέρα σας. Είστε ο νεαρός Παπαδήμας. Τι πράγμα. Ο νεαρός Τέλης Παπαδήμας. Απάντησε του και τι δεν γλιτώνουμε. Ναι, ρε φίλε, εγώ είμαι. Με λένε Αριστίδη Μητρόπουλο. Sorry, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Τέλη. Έλα εδώ. Αυτός είναι ο αδερφός σου. Ναι, παιδί μου, ναι, ναι. Είναι αγόρι. Τα κατάφερε ο Χατσάπης. Σ' αφήνω γιατί έχω τα νεύρα μου. Γεια μου, είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου. Για το ρεμάλι το πατέρα που είχες. Μακάρι να κάνει και τη σκατάρα τη αγόρι. Τότε θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Αγόρια μου, ακούστε τον γέρο πατέρα σας. Είναι αμαρτία να χτυπήσει αδερφός τον αδερφό. Το καλό που σου θέλω. Σήκω και φύγε, Μητρόπουλε. Δεν είμαι Μητρόπουλος. Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μου είναι Παπαδημαϊκό. Μόνο αν χυθεί θα το πιστέψουμε. Μέτρα τα λόγια σου, Κάρια. Παπαδήμας είναι ο λεβέντης μου. Αγόρια μου! Γιατί δεν πλήρωσετε εσείς το δικό μου το σφάλμα. Έτσι όπως τα έκανες, Αλέκο, ένας από τους δυο μας πρέπει να βγει από τη μέση. Πρόσεχε, μη σε δαγκώσει το ημίε μου. Όρμα, Αριστιδάκη. Φάτο, ρε Τέλη μου. Σαν κοριτσάκι που ετοιμάζεται για ραντεβού είναι. Έχουν να ειδωθούν και 60 χρόνια, μην τη δει πολύ αλλαγμένη. Δεν ξεχνιούνται οι εφηβικοί έρωτες.
Μάγη. Εμείς οι γυναίκες δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Συμφωνείς, Φλόρα? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει. Η Φλωρίτσα και να θέλει να ξεχάσει τον εφηβικό της έρωτα, δεν μπορεί. Τι εννοείς? Αφού με έχεις εδώ μπροστά σου, αγάπη μου. Α, ναι, σωστά. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να μου φωνάζει εσύ, τ' άλλο μου φωνάζει για. Τίνος είναι βρε γυναίκα. Δεν είναι καλά ο μπαμπάς. Του έχει στοιχήσει ο θάνατος του Παύλου. Λες αν αυτό. Βέβαια. Πού να τον έβλεπες τη μέρα της κηδείας. Χάλια ήτανε. Έχει συσσωρεύσει μέσα του τη θλίψη και ξεσπάει κατά αυτόν τον τρόπο. Πάω να τον δω. Άντε, μάνα, πάλι καθαρίσαμε για πάρτι σου. Υποχρεωμένοι είστε. Έχω καθαρίσει τόσες φορές εγώ για πάρτι σας, που δεν σας στάνει μια ζωή για να βγάλετε την υποχρέωση. Πάω να εξαπλώσω. Κι εγώ επίσης. Την είδες τη μάχη που φτιασιδώνεται. Απόψε περιμένει έναν Ιταλό. Παλιό της φλερτ από την κατοχή. Με το καλό να κοπιάσει. Θα ξανανταμώσουνε μετά από τόσα χρόνια. Δεν είναι συγκινητικό? Ναι, πράγματι. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος. Αυτός λέει έχει μείνει χείρος. Σκέφτηκα λοιπόν με το φτωχό μου το μυαλό. Χείρος αυτός. Χείρα και μάχη. Λες να είναι το τυχερό της. Βρε λες. Και εμένα κάτι μου λέει ότι απόψε είναι το τυχερό της. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές. Παίξω μπέλα μπέλα για από μέσα κατσιβέλα. Κάνε ρόκα σου. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, αυτές που πήγανε με τον εχθρό, τις κουρέψαμε και τις διαπομπέψαν. Να μου κάνεις τη χάρη, εγώ δεν πήγα με τον εχθρό. Ο έρωτάς μας ήταν αγνός, ρομαντικός. Δεν σου βάλε χέρι ο μακαρόνας. Βούλωστο, δεν σου επιτρέπω. Μη μου λες εμένα βούλωστο, γιατί σου βάζω φούκο και σε καίω. Ζηλεύεις, Αριστίδη? Τι να ζηλέψω από τον καραμπινιέρο? Μακάρι να του φτάνε στο τσίτσερο στο τόσο του. Σοβαρά, για να μετρηθούμε απόψε. Γύρισα! Μη μου λες έτσι απότομα τα χαρούμενα, μαντάτα. Μπορεί να πάθω τίποτα. Τι κάνει ο γιώκας μου? Μια χαρά είναι, ο μονάκριβός σου. Γιατί το λες έτσι? Πώς να το πω. Μονάκριβός σου δεν είναι? Μήπως έχεις κι άλλο. Πού να το βρω. Να μου το προσέχεις, ε. Ένιωσου. Θα είμαι γι' αυτόν και μάνα και πατέρας. Πατέρα έχει. Λέμε τώρα στην ανάγκη. Άντε πριν τα χέρια σου. Γιατί τι έπιασα? Κρέα, τα λεφτά, το Μιχαλάκι. Γκόμενες. Γκόμενες. Άρεσα σου. Δεν είμαι πια αυτός που ήμουν. Έχω αλλάξει. Άργησε. Πω μια κούκλα που έχω εγώ για μάνα. Ήταν λάθος μου, δεν έπρεπε να του πω να έρθει εδώ. Μη μου αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά. Φοβάμαι τον πατέρα σου. Το μάτι του έχει θολώσει. Έλα καλέ, τι φοβάσαι, το άκακο αρνί. Νάτος, κατέφτασε. Κουάρτο πιάνο, κουάρτο πιάνο. Τι του λες? Τον βρίζω, τι να του λέω ρε μάνα, τον όροφο. Αχ, δεν νιώθω καλά. Τι έπαθε? Δεν καταλαβαίνεις από τη συγκίνηση. Δεν είναι και λίγο.
Και εσύ να περίμενε τον εφηβικό σου έρωτα, σε ρωτάω. Πώς θα νιώθεις? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει. Πρόντο! Σινιόρα Τσίτσερο! Σι. Bienvenuti a Grecia. Sono Johnny, figlio di battaglia. Lasciatemi presentare Achilleas. Καλώς ήρθατε. E su, Madonna Flora. Πώς είστε? A casa di Flora, a casa di Flora, siamo tutti una famiglia. Μη κουράζεσαι, παλικάρι μου. Μιλάω αρκετά καλά ελληνικά. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι, ξέρετε, στον πόλεμο είχα μάθει αρκετά και όταν επέστρεψα στο Παλέρμο, έκανα παρέα με Έλληνες. Μετανάστες, χαρτοκλέφτες. Καλώς ορίσατε, λοιπόν. Περάστε, καθίστε. Τάντε. Grazie. Battaglia. Mamma, mamma! Battaglia. Καλώς όρισες, Τσίτσερο. Ίδια δεν είναι. Πώς είμαστε? Μια χαρά. Δεν με βλέπεις. Ήρθε ο Ιταλός. Χάλια. Χάλια είναι. Χάλια. Κοντός. Φαλακρός. Ασουλούποτος. Άσε που μυρίζει κιόλας. Δεν με απασχολεί. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη γυναίκα μου. Άρχοντα. Προσκυνώ. Δεν πιστεύω να τον βλέπεις σαν εχθρό. Αν είναι δυνατόν ύστερα από τόσα χρόνια. Λύθη στο παρελθόν. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν. Οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Και ξαφνικά ένα πρωί μας μαζέψανε και μας γύρισαν στη Ρώμη. Έτρεξα να σε βρω, αλλά... Θυμάμαι... Είχε έρθει το Κουρτουλούς και είχα κατεβεί να πάρω κανένα φασόλι. Θα είχε πέσει πολύ φασόλι τότε. Βέβαια, μάλιστα. Οι Έλληνες είχαν βγάλει τότε ένα πολύ πετυχημένο τραγουδάκι. Έλεγε το Κουρτουλούς, το Κουρτουλούς πρέπει να φέρει και φελούς. Εμάς μας επιτρέπετε. Θα πάμε μια βολτίτσα. Ο γιατρός μου είπε ότι πρέπει να περπατάω. Να σας αφήσουμε και μόνος να θυμηθείτε τα παλιά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Χαρήκαμε πολύ που σας γνώρισαμε. Κι εγώ. Αριβεντέρτσι, Τσάω, μπαμπίνι. Και φρόνημα, Καπνίζεις ακόμα? Ναι. Δεν μου λες. Θυμάσαι τη μάρκα τσιγάρα κάπνιζα τότε? Γλυκοσέρτη Καματσάμου. Το θυμάσαι? Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Πήγα σε ένα περίπτερο και τα ζήτησα, αλλά δεν ξέρανε. Δεν υπάρχουν πια. Έχουν αλλάξει πολλά, Τσίτσερο. Ναι. Καρδιές όμως, δεν αλλάξαν. Θα πιεις κάτι? Αφού θα θυμηθούμε τα παλιά, φέρε μια γκρέκα κόλλα. Ούτε κι αυτή υπάρχει πια. Έτσι είναι Μεσογείων, υπάρχει? Υπάρχει. Καλώς τον, ναι. Τι γίνεται? Τρεχάματα. Γεια σου, ρε φωτάρα. Η κορίνα πού είναι? Για μπιρίμπα. Τι άλλα νέα?
Τα ίδια, δεν βαριέσαι. Χθες το βράδυ τους άκουγες. Αν τους άκουγα, λέει, είχε φαγώσει το αίμα μου. Τι λέτε, τι ακούγατε? Να του το πούμε. Δεν ξέρω, μάνα κατέβεις. Τι συμβαίνει? Θα σου πούμε κάτι. Αλλά μη σου ξεφύγει η κουβέντα. Δεν το ξέρουν πολλοί. Η Αθήνα από κάτω στους υπονόμους της είναι γεμάτη κροκόδιλους. Πού βρέθηκαν οι κροκοδίλοι? Τους αγόραζαν οι γονείς τα παιδιά για κατοικίδια. Ως παίρνουν κοτοπουλάκια για το Πάσχα. Αλλά ήταν μικρά τα κροκοδιλάκια και φρου! Φεύγαν από το σιφόνι της μπανιέρας. Και καταλήγανε στους υπονόμους. Και εκεί τα έρπετα. Εργέψανε. Θα το Μανώλη θα άκουσες. Αν δεν τ' άκουσα. Έπαθα, Μανώλη. Την ώρα που έκανε την ανάγκη του ο καημένος, πετάγεται χαπ, ένας κροκόδιλος και του κόβει τον... Αμάν, κινδυνεύουμε δηλαδή, ε! Εμείς υπερβάλλουμε κιόλας. Αλλά καλού κακού, παίρνε τις προφυλάξεις σου. Τι μου λες, το σίνεμα που δίναμε τότε τα ραντεβού μας, ο Έσπερος, ε, υπάρχει ακόμα? Όχι, Τσίτσερο, γκρεμίστηκε. Όπως γκρεμίστηκαν και τα όνειρά μας. Όταν παντρεύτηκα τη Φράγκα, νόμιζα πως θα σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα όμως να σε ξεπεράσω ποτέ. Έλα τώρα, τα παραλές. Ποτέ έμεινες χείρα? Πάνε πολλά χρόνια. Και δεν ξαναπαντρεύτηκες ποτέ? Είχες καλό ταξίδι. Και κόζα, ε. Τι μου θυμίζει αυτό το καντσόνι. Σκούζι, uno momento. Ακόμη και οι νόμοι γαλανόβλεπτοι θα υψώσουμε σημαία ηλίκη. Τώρα τι καταλαβαίνεις? Δημοκρατία έχουμε. Δεν δικαιούμαι να ακούσω ένα τραγούδι. Ήμουν σίγουρο ότι θα την κάνεις τη χοντράδα σου. Ρεζίλη γίναμε στον ξένο άνθρωπο. Προδότρα! Δοσύλλογε! Τι έγινε? Τίποτα. Ένας ενοχλητικός γείτονας. Έλα. Έλα, κάτσε πνάει μου. Με θυμόσουνε καθόλου όλα αυτά τα χρόνια? Κάθε χρόνο, στις 28 Οκτωβρίου, το μυαλό μου γυρνούσε πίσω. Ήμασταν νέοι τότε, μπατάλια. Φίλησαμε. Φοβάμαι. Ήρθες, αγάπη μου! Άργησε. Καλάντε, πώς κάνεις έτσι? Δεν είμαι άνθρωπος εγώ? Να μην βγω λίγο να ξεχάσω το πένθος μου? Φτιάχτηκα που έμεινα μόνος μου. Ω, σου έχω πει να μην κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Άντε, βάλε μου ένα ουίσκι, άναψέ μου ένα τσιγάρο και φέρ τη ρόμπα μου. Συμπάθαμε. Ξέχασα να καθαρίσω. Γιατί ανέβηκες στη λεκάνη? Για την ανάγκη μου. Φοβόμουν να κάτσω. Γιατί? Μη μεταχθεί κανένας κροκόδιλος. Κροκόδιλος? Αχού, τα έπαιξε. Κορίνα, πότε θα μετακομίσουμε στην Τρίπολη?
Τι σε έπιασε έτσι ξαφνικά. Εσένα η Αθήνα σ' άρεσε. Όχι, δεν μ' αρέσει. Με τρομάζει αυτή η πόλη. Έλα, ηρέμησε. Μόρατσε. Όλα θα πάνε καλά. Θα δεις. Θα πάμε το ταξιδάκι του Μέλιτος. Θα δεις τι ωραία θα περάσουμε εκεί. Εκεί θα δοκιμάσω το μέλι. Εκεί, βρε. Για εκεί στο φυλά, βρε, ανυπόμονο αγόρι. Θυμάμαι. Είχες τα μαλάκια σου αλογοουρά. Φόρουσες ένα άσπρο φόρεμα κι άσπρα σωσονάκια. Περίμενε. Κάπου μέσα έχω μια φωτογραφία από τότε. Βερομέντε. Φρατέλο, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Κολονέλο Αριστίδης Μητρόπουλος. Τσίτσερο Σιλβεστρίνη. Είμαι ο άντρας της Μπατάλια. Πιατσέρε. Ψηλά τα χέρια. Little child, little child, little child, forget